Να πάμε στο τραπέζι, να καλωσορίσουμε, ναι, να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Τους συναδέλφους μας και τους καλούς μας καλεσμένους. Λοιπόν, καταρχάς, Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα κύριε Καρανικόλα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Χρήστος Πύρτζης, πρώην υπουργός και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και βέβαια έχουμε εδώ και τους καλούς μας συναδέλφους. Χρυσόστομος Λουκάς. Καλησπέρα. Και Γιώργος Τσακίρης. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, Χρυσόστομε, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, για να δώσουμε και την τελευταία ενημέρωση και για εμάς, για τη συζήτησή μας και βεβαίως για τους ακροατές, τους τηλεθεατές μας. Υπάρχει ένα συμβούλιο πολεμικό στο Ισραήλ σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολλές ώρες και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αυτό έχει διακοπεί. Είναι το συμβούλιο το πολεμικό υπό τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και βεβαίως όλους εκείνους τους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό, όπως και στρατιωτικά στελέχη του στρατού του Ισραήλ που συμμετέχουν σε αυτό. Από αυτό περιμένουμε να βγει το τι μέλη γενέστε, το αν θα υπάρξει και τι απάντηση από την πλευρά του Ισραήλ στην Τεχεράνη μετά από αυτή την άνευ προηγουμένου επίθεση από το ίδιο το Ιράν προς φαντάζομαι το η Ισραήλ. Κλιμάκωση δεν έχει φύγει από το τραπέζι αυτή τη στιγμή. Η αποκλιμάκωση. Η κλιμάκωση. Όχι, δεν έχει φύγει από το τραπέζι, αλλά πάνω σε αυτό, Ιάσονα, να σου πω το εξής. Παρακολουθώ το τελευταίο μισάωρο πάρα πολλές διπλωματικές επαφές του Ισραήλ, είτε είναι επίσημες επαφές του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογο του, για παράδειγμα, είτε είναι δηλώσεις του Προέδρου του Ισραήλ, του κ. Χετζόκ, σε δυτικά μέσα ενημέρωση, για παράδειγμα το βρετανικό Sky News. Και είναι όλη στη λογική ότι μιλάμε, συνομιλούμε, δεν κάνουμε κάτι. Άρα από αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και πριν μιλήσω ο Νετανιάχου, που είναι το πιο ουσιαστικό για να μας δώσει το στίγμα της επόμενης κατάστασης, βλέπουμε ότι διαμορφώνεται... Πότε το περιμένουμε αυτό? Αυτό θα μπορούσε να γίνει ανά πάσα στιγμή. Την πληροφορία ότι έχει διακοπεί το συμβούλιο το πολεμικό του Νετανιάχου την έχουν δώσει τα κανάλια στο Ισραήλ, το οποίο επίσης και αυτά περιμένουν κάποια εξέλιξη. Πριν το συμβούλιο ξεκινήσει, λίγο ελάχιστα πριν, είχαν προλάβει ο Μπένι Γκάντς, υπουργός. Είναι πολιτικός αρχηγός τώρα, προέρχεται και αυτός από το στράτευμα του Ισραήλ και είναι επίδοξος επόμενος πρωθυπουργός. Και ο κύριος Γιώαβ Γκάλαντ, ο οποίος είναι ο υπουργός αμήνης του Ισραήλ και επίσης πολιτικός αρχηγός. Δημόσια παρέμβαση του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν έχει υπάρξει ακόμα. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Όχι. Αλλά επειδή μιλήσανε. Αλλά επειδή μιλήσανε αυτοί οι δύο, ο καθένας έχει το πολιτικό του ξεκάθαρα σχέδιο, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και ακόμα και αυτοί μιλήσανε στη λογική του ότι ο Γκάντζ είπε ότι στο μέλλον, σε δικό μας χρόνο, θα πληρώσει το τίμημα το Ισραήλ. Και ο Γκάλαντ, που είναι πιο, ας το πω, ακραίας γραμμής σε σχέση με τον Γκάντζ, είπε ότι έχουμε το χρόνο για να κάνουμε μια συμμαχία. Γιώργο, το κλίμα στην Ελλάδα, στην ελληνική πλευρά, αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Είχαμε και τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Είχαμε μια συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, ήταν αναμενόμενη απάντηση κατά δίκη της επίθεσης του Ιράν. Αλλά από την άλλη πλευρά, την πρόθεση της Ελλάδος για μια ηρεμία και να βρεθεί μια λύση σε επίπεδο διπλωματικό. Αυτό είναι αυτό το οποίο βγήκε επισήμως. Αν επίσημα, οι πληροφορίες λένε ότι συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα των δύο αμερικανικών βάσεων, μία στην Ανδραβίδα και μία στην Κρήτη, που παρότι δεν ενεπλάκησαν, αλλά αποτελούν κατά το ελληνικό πεντάγωνο πιθανό τρομοκρατικό, επαναλαμβάνω, τρομοκρατικό στόχο και όχι στόχο του Ιράν με όπλα, με πυράβλους. Και βέβαια συζητήθηκε το θέμα της Κύπρου, που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι το αεροδρόμιο της Κύπρου στο ακροτήρι χρησιμοποιήθηκε από τους Άγγλους. Σηκώθηκαν πάρα πολλά αεροπλάνα, τα οποία συμμετείχαν μαζί με τα αμερικάνικα αεροπλάνα στην αντιμετώπιση των drones και των πυράβλων του Ιράν. Αυτή είναι λίγο πολύ η κατάσταση. Για ΝΑΤΟ και το τι συμβαίνει, να πούμε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια χαοτική κατάσταση, από ό,τι λέγανε οι πηγές μας και ανώτατοι αξιωματούχοι, δεν θέλουν ένα δεύτερο μέτωπο σε καμία περίπτωση. Δεν αποκλείουν σε καμία περίπτωση την αντίδραση του Ισραήλ. Και ίσως έχει σημασία να πούμε ότι και πριν από λίγο που μιλήσαμε, επέμεναν ότι πιστεύουν την πλευρά του Ιράν ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα επίθεση. Και όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, οι επιθέσεις δεν ανακοινώνονται αν είναι επιθέσεις πολεμικές. Είναι πολύ περίεργο, τους δόθηκε πάρα πολύ χρόνος. 72 ώρες το είχε ανακοινώσει. Μάλιστα. Κάτι που σημαίνει ότι
Τη βάζουν σαν συμβολική, η λέξη ήταν συμβολική αντίδραση του Ιράν. Κύριε Καρανικόλα, πώς εκτιμάει η κυβερνητική πλευρά τις ραγδαίες, αν μη τι άλλο, εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου και αν αναμένεται να πάρθει κάποια πλευρά από κάποια πρωτοβουλία από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο? Κοιτάξτε, κύριε Σκηνά, καταρχάς να πούμε ότι η όλη εξέλιξη είναι πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητική και άκρως επικίνδυνη. Γιατί μιλάμε για πρώτη φορά για απευθείας σύγκρουση του Ιράν με το Ισραήλ. Μέχρι τώρα είχαμε ζήσει και ξέραμε επιθέσεις έμεσες του Ιράν προς το Ισραήλ μέσω των δορυφόρων αντιπροσώπων τόπου στη Χιζμπολάχ. Αλλά τώρα βλέπουμε μια απευθείας πρωτοφανή κιόλας σύγκρουση και επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ. Που μάλιστα με αυτή την μαζική επίθεση που έκαναν, την οποία καταδικάζουμε φυσικά, στόχο είχαν να πλήξουν την αεράμινα του ίδιου του Ισραήλ. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν βέβαια, με τη σύμπραξη φυσικά και των συμμαχικών δυνάμεων. Πρέπει όμως να πούμε το εξής και να το τονίσουμε, και αυτή είναι και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, και γι' αυτό συνεδρίασε και σήμερα εκτάκτως στο Κησέα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η επίθεση, ενημερωνόταν συνεχώς. Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Εσπευσμένα, σας θυμίζω, γύρισε από τις ΗΠΑ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Και φυσικά, αυτό το οποίο συζητήθηκε σήμερα στο Κησέα είναι ότι πρώτον πρέπει να δείξουν όλοι μια στάση να πέσουν οι τόνοι, να υπάρχει συνέστηση σε όλους ότι πρέπει να μην προχωρήσουμε σε γενίκευση της σύγκρουσης, γιατί θα έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο τον πλανήτη εάν ανοίξουν πραγματικά οι πύλες της κολάσεως. Κύριε Καρανικόλα, εκτιμάτε ότι πρέπει να γίνει η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών? Κατατέθηκε και μια αντίστοιχη πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, από τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς για το θέμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή υπό αυτές τις συνθήκες λόγος να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις στον τόπο που υπάρχουν τα πρωταγωνιστικά γεγονότα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω από την άλλη, και είναι κρίσιμο αυτό το πράγμα, ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που έλαβε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επισκέψεις του στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία, δηλαδή στην περιοχή που ακριβώς εξελίσσονται τα γεγονότα, καθιστούν την πατρίδα μας, και φυσικά αυτό είναι ένα επίτευγμα της διπλωματικής ισχύως και του διπλωματικού κύρους που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διεθνή διπλωματική καριέρα, την καθιστούν ως ένα διπλωματικό πρωταγωνιστή στα γεγονότα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας παρατηρητής των γεγονότων, αλλά βέβαια συμμετέχει στην διαμόρφωση των εξελίξεων. Κύριε Σπίρτζη, ένα σχόλιο και από εσάς, μια πρώτη αποτίμηση και από εσάς. Και αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε πώς βλέπετε την πρόταση που κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Αριστεράς για τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι ιστορικά η χώρα μας έχει προνομιακή σχέση και φιλία με τον αραβικό κόσμο. Και την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον παραπάνω, 15ετία, έχει οικοδομήσει σε πολύ γερές βάσεις συνεργασία με το Ισραήλ. Άρα νομίζω ότι η χώρα μας οφείλει να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να συμβάλλουν στην ειρήνευση στην περιοχή. Και δεν τις έχει πάρει. Το λέω αυτό γιατί προφανώς δεν καταδικάζουμε... Δεν τις έχει πάρει, κύριε Καρανικόλα, μην με διακόπτετε. Θεωρώ γελιότητα και να το λέμε αυτό το πράγμα. Γελιότητα ήταν. Ναι, γελιότητα, η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, πρωτοβουλίες που ανέλαβε δηλαδή και στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ ήταν γελιότητα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η Ιορδανία, ξέρετε, είναι από τη μία μεριά του λόφου. Δεν είναι από την άλλη. Εδώ μιλάμε για ειρήνευση της περιοχής. Δεν λέμε να συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει τη γραμμή του δεδομένου συμμάχου και τις προεξοφλημένες τάσεις, όπως έγινε και με την Ουκρανία. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία άθλια που την καταδικάσαμε όλοι, έναρξη του πολέμου μετά από αυτό που έκαναν οι ακραίες δυνάμεις της Παλαιστίνης, της Χαμάς. Στη συνέχεια ξεκίνησε ο πόλεμος. Έχουμε μία σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες άμαχους, αθώους πολίτες και παιδάκια κάθε μέρα να πεθαίνουν. Θεωρώ λοιπόν ότι και η Ελλάδα, που μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, και από τους οργανισμούς που μετέχει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ, αλλά και μόνη της, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν
μέσω τριγωνικών συναντήσεων. Θυμάστε, όχι μόνο στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και νωρίτερα, γινόντουσαν συσκέψεις Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, και νομίζω ότι αυτά έχουν αποδώσει και έχουν φέρει την Ελλάδα σε μία άλλη θέση γύρω από την περιοχή, την ενεργοποίηση του Συμβουλίου των Χωρών της Μεσογείου, που υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες που παίζουν κρίσιμο ρόλο και ανησυχούν. Και νομίζω ότι αυτό μην το αφήσουμε πάλι, δεν πρέπει να το αφήσουμε ως χώρο στην Τουρκία. Ο ενδιάμεσος δηλαδή και ο άνθρωπος που θα μεσολαβήσει για διαδικασίες ειρήνευσης ή επίλυσης να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ερντογάν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ασκήσουμε με όλα τα όπλα που έχουμε την επιρροή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και να πάρουμε και δικές μας πρωτοβουλίες. Και γιατί είπα, κύριε Καρανικόλα, ότι αυτό που υπονοείται είναι γελοιότητα. Το λέω γιατί όταν η Αμερική ασκεί πιέσεις στο Ισραήλ και δεν τα έχει καταφέρει, όταν από το εσωτερικό του Ισραήλ υπάρχουν αντιδράσεις σε σχέση με τις ακραίες, αν θέλετε, αποφάσεις που έχει πάρει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Και βέβαια όταν έχουμε την απαράδεκτη επίθεση, κατά την άποψή μου, στο Ισραήλ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι ήρεμες φωνές και οι δυνάμεις που δεν θα προστατεύσουν μόνο τα δικά τους συμφέροντα, αλλά θα ενισχύσουν την πίεση για ειρήνευση στην περιοχή. Προφανώς δεν φτάνει η Ελλάδα από μόνη της. Κύριε Καρνικόλα, θέλετε να προσθέσετε κάτι, να απαντήσετε σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Σπίρτζης? Ακούγοντας τον κύριο Σπίρτζη, μπερδεύομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Σπίρτζη, είστε με το Ισραήλ ή είστε με το Ιράν? Δεν μπορεί γιατί από τη μία να λέτε ακραίο το Ισραήλ και από την άλλη καταδίκη του Ιράν. Είμαι με την Ελλάδα. Και τα δύο, μαζί δεν γίνονται. Αν δεν το καταλαβαίνετε, επίσης, ότι είμαι με την Ελλάδα, διέκοψα, έχετε θέμα. Δεν σας διέκοψα. Με διακόψατε. Δεν σας διέκοψα. Με διακόψατε. Όπως επίσης είμαι με την Ελλάδα, λοιπόν. Δεν κατάλαβα το υπονοούμενο που αφήσετε για την Ουκρανία. Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό που είπατε? Βεβαίως να σας το εξηγήσω. Για εξηγήστε μου τι είπατε για την Ουκρανία. Στην Ουκρανία η στάση που κράτησε η χώρα μας δεν ήταν στο πλαίσιο ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε του ΝΑΤΟ. Ήταν μια στάση που ήταν, γίναμε βασιλικότεροι του βασιλέως. Δεν είστε με την πλευρά της Ουκρανίας. Θα μ' αφήσετε. Αυτό μας λέτε δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στο πλευρό της Ουκρανίας. Είναι στην πλευρά της Ρωσίας. Όχι. Εσείς και ο Βελόπουλος. Στην πλευρά της Ρωσίας. Μπράβο. Αλλά έχει επειδή έχετε μάθει, κύριε Καρανικόλα, έχετε μάθει. Εγώ ακούω τον κύριο Σπίρτζη αυτή τη στιγμή. Έχετε μάθει. Το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε μάθει. Ο κύριο Σπίρτζη μα είπε ότι δεν είναι με την πλευρά του Ουκρανία. Έχετε άρα μάθει. Άρα είναι με την πλευρά του εισβολέα. Έχετε μάθει. Είναι με την πλευρά του εισβολέα. Δηλαδή με τον Πούτιν. Μόλι με αφήσετε, θα απαντήσω. Είχα εγώ το λόγο όμω και θέλω να ολοκληρώσω αυτό. Μα με ρωτάτε και βάζετε λόγια στο στόμα. Είστε ένα συκοφάντη. Άκουσα ακριβώ ψεύτη. Άκουσα είστε και πολύ ψεύτη συγκοφάτη. Ο οποίο καταγράφει. Αφού λέτε ότι είναι με την πλευρά τη Ρωσία, καταγράφει αυτό που είπε ο κύριο Σπίτζης. Πολύ ωραία. Και θα ξαναπαιχτεί αυτό που είπε ο κύριο Σπίτζης. Να παιχτεί, ναι. Πάρτε την ομάδα ψέματο να παίζετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είμαστε με την Ελλάδα. Δεν είμαστε δεδομένα παιδιά κανενό και λειτουργούμε στο πλαίσιο των οργανισμών που μετέχουμε. Εσείς είστε βασιλικότεροι αυτό, του βασιλέως και εξυπηρετείτε συμφέροντα, όχι της χώρας μας, και αλλά αυτό άλλο. Αναγνωρίστηκε και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Φοντελάιν, όπως που ήταν προημερώς στην Αθήνα και εξήρε το ρόλο θα το πείτε στα νησιά, που έπαιξε στα ελληνικά ο νησιά που τα έχετε αφήσει ανοχήρωτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ουκρανική κρίση, ο οποίος ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος παραλίγο να δεχτεί και χτύπημα από τον εισβολέα Πούτιν. Το καταλάβατε, κύριε Σπίτζη? Λοιπόν, έρχομαι τώρα για να ολοκληρώσω, αυτό που ήθελα να πω πριν. Είναι προφανές ότι η πατρίδα μας, η Ελλάδα, είναι μια δύναμη σταθερότητας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτόν τον ρόλο η Ελλάδα θα συνεχίζει να τον διαδραματεί, γιατί πραγματικά σε μια γενικευμένη και φλεγόμενη περιοχή αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμο είναι η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο να είναι δυνάμει σταθερότητας και ειρήνης περιοχής. Και για να το κλείσω μισό λεπτό, αντιλαμβανόμαστε και εν ώψη των ευρωεκλογών την κρισιμότητα των ζητημάτων αυτών. Πρώτον, ότι η πατρίδα μας πρέπει να έχει πολιτική σταθερότητα για τη διαχείριση όλων αυτών των κρίσιμων ζητημάτων, γιατί είμαστε σε μια πραγματικά πολύ εύθραυστη γειτονιά με πολέμους και από την πάνω πλευρά και από την κάτω πλευρά της πατρίδας μας, και δεν είναι μακριά η πόλεμη αυτή. Άρα λοιπόν πρέπει η χώρα να έχει πολιτική σταθερότητα, και έρχεται η δικαίωση
η πλήρης δικαίωση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν προημερώς στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε στους Ευρωπαίους εταίρους την αναγκαιότητα για το ευρωομόλογο για τις αμυντικές δαπάνες. Και γιατί δεν το υπογράψατε τότε? Μισό λεπτό, κύριε Σπίτση. Γιατί δεν υπογράψατε τις Γαλλίες? Γιατί το στήριξατε εσείς? Γιατί δεν το υπογράψατε? Εσείς το λέτε. Το στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το υπογράψατε? Το στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως το στήριξε. Αυτό πρώτη φορά το καταλαβαίνω. Κύριε Καρνικόλα, πριν πάμε στο ευρωομόλογο, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει την κυβέρνηση και τη δημόσια ζήτηση στο επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα στη σφαίρα της οικονομίας και δι' στην ενεργειακή αγορά. Υπάρχουν σκέψεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το πώς θα διαχειριστεί αυτήν τη νέα κατάσταση, το τι επιπτώσεις θα έχει στον πληθωρισμό, στις τιμές των τροφίμων και το καθεξής. Επειδή αναφερθήκατε στην πολιτική σταθερότητα, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα πολιτικής διαχείρισης για ζητήματα τα οποία αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών την επόμενη μέρα σε σχέση με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Όλα τα σενάρια, κύριε Σχοινά, εξετάζονται και για όλα η κυβέρνηση αυτή παίρνει, προετοιμάζεται για πάνε ενδεχόμενο. Ο ρόλος της εξέτασης σήμερα των ζητημάτων αυτών από τον ΚΙΣΕΑ δεν ήταν μόνο να αναλυθούν στρατιωτικά και γεωπολιτικά τα ζητήματα, ήταν προφανώς να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις. Ακόμα δεν τις έχουμε δει, ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Ευχόμαστε η διπλωματία να κερδίσει. Ευχόμαστε γιατί η απάντηση αντίπινα στα αντίπινα δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί σε καταστροφή όχι μόνο στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οδηγεί σε καταστροφή το σύνολο του κόσμου, γιατί οι επιπτώσεις, όπως σωστά λέτε, είναι και οικονομικές, είναι και μεταναστευτικές ροές. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα παράπλευρων επιπτώσεων σε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Υπάρχουν αντιδράσεις, παραδείγματος χάρη, για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει στείλει μία φρεγάτα στην ευρύτερη και καλά περιοχή. Έκανε και, την και το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει και εσωτερικές αντιδράσεις. Και καλά έκανε και την έστειλε τη φρεγάτα. Και ευτυχώς που ο κύριος Κασελάκης άλλαξε τη στάση του στο ζήτημα αυτό και τελικά αποδέχτηκε την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα τη φρεγάτα. Κύριε Σπίτση, συμφωνείτε? Αυτό είναι ο κύριος Κασελάκης, φαντάζομαι. Εγώ απορώ που ρωτάτε τον κύριο Καρανικόλα ως εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας στη ζήτησή μας για την προετοιμασία που έχει για την ενεργειακή κρίση και όλα τα υπόλοιπα. Δεν το έχει αποδείξει η κυβέρνηση αυτό? Δεν απέδειξε ότι μετά την κρίση του κορονοϊού ήταν τόσο προετοιμασμένη για το θέμα? Ερωτήσεις. Όχι, άλλο λέω, εγώ ρητορική είναι η ερώτηση. Ναι, ήταν τόσο προετοιμασμένη για τις μεταφορές? Ήταν τόσο προετοιμασμένη για την ενεργειακή κρίση? Ναι, δεν βλέπετε ότι τα τρόφιμα στη χώρα μας, η ενέργεια, η βενζίνη, το πετρέλαιο είναι οι χαμηλότερες τιμές παγκοσμίως? Πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια, μην τους ρωτάτε. Είναι έτοιμοι για όλα. Αλλά είναι έτοιμοι για όλα όχι για να εξυπηρετήσουν τον ελληνικό λαό, όπως καταλαβαίνετε. Είναι έτοιμοι για όλα για να εξυπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένες ξένες δυνάμεις. Ποιες? Κύριε Σχοινά, ας πούμε, δεν υπογράψατε ποιον? Το ευρωομόλογο, ναι, να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όχι της χώρας μας, όχι της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας, όχι τέτοιο, αλλά της Γερμανίας. Ο Κυριάκος δεν το υπέγραψε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο ηγέτης ο οποίος το έθεσε το ευρωομόλογο. Ναι, κύριε Καρανικόλα, το έθεσε και θέτεται γενικά ζητήματα τα οποία μετά στην πράξη τα παίρνετε πίσω και εξυπηρετείτε άλλους. Λοιπόν, το ίδιο έγινε με τους εξοπλισμούς που στείλαμε στην Ουκρανία. Το ίδιο γίνεται με μία σειρά από ζητήματα, αν θέλετε την άποψή μου, και με τους εξοπλισμούς που κάνει η χώρα μας, που δεν προβλέπεται να κατασκευαστεί στην Ελλάδα μία βίδα από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί. Και βέβαια το ίδιο γίνεται όταν έχουμε μία μεγάλη προσπάθεια της Γερμανίας και όχι μόνο, της Γαλλίας και άλλων χωρών για την πολεμική τους βιομηχανία και εμείς γινόμαστε σαν χώρα παρακολουθήματα των συμφερόντων. Υπάρχει ένα ερώτημα, βέβαια, αν βοηθάει, ναι, αυτή η κούρσα εξοπλισμών, κύριε Σπίτζη, γιατί υπάρχει κριτική και ως προς αυτό. Προφανώς όχι. Αλλά για να σταματήσεις να έχεις μια τέτοια είδους πολιτική, σημαίνει ότι παίρνεις τις πρωτοβουλίες και χτίζεις συνθήκες ειρήνευσης, συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Και νομίζω ότι εκεί μπορούσε η Ελλάδα να συμβάλλει. Όχι όμως με τη λογική του είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως, όχι με την πρακτική παρετούμαστε και γινόμαστε ακολουθήματα πολιτικών άλλων δυνάμεων, αλλά εξυπηρετώντας τα δικά μας συμφέροντα.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να αποδεσμεύσουμε όμως και τους συναδέλφους μας, ένα καταληκτικό σχόλιο από το τι περιμένουμε Χρυσόστομε το επόμενο διάστημα. Να πάμε και στον κύριο Τσακίρη για να και Χρυσόστομε αύριο γυρίσουμε στην κουβέντα μας. Τι περιμένουμε από το άνοιγμα των αγορών επίσης, που είναι ένας σημαντικός δείκτης. Εγώ γέμισα. Να σας πω πριν έρθω εδώ πέρα, φούλαρα το ντεπόζιτο. Κακός. Τα θα έχει προβλέψει η κυβέρνηση, μην ανησυχείτε, κύριε Λουκά. Και έχω πληροφορίες για άλλους συναδέλφους που έχουν κάνει το ίδιο. Οι πολίτες ξέρουν, κύριε Σπίτση. Ακριβώς, ξέρουν οι πολίτες. Αυτό λέω και εγώ. Να το διευκρινίσω όμως αυτό, έτσι. Οι αγορές εκλαμβάνουν ένα κίνδυνο και πάνω σε αυτόν λειτουργούν και δουλεύουν. Και επομένως, ακόμα και αν ηρεμήσουν τα πράγματα, που μπορεί να ηρεμήσουν, είναι ένα πραγματικό σενάριο εργασίας αυτό, δεν σημαίνει ότι θα είναι κάτι πρόσχερο, αλλά καταλαβαίνουμε όλη η κατάσταση οικονομική είναι δύσκολη. Το καταληκτικό μου σχόλιο είναι το εξής. Η Μέση Ανατολή δέχεται οβιδιακές αλλαγές, πολύ περισσότερες από ό,τι μπορεί να σηκώσει. Η Μέση Ανατολή έχει ήδη αλλάξει. Η Μέση Ανατολή είχε δύο σταθερές, οι οποίες λέγονταν, η μία ήταν η Γάζα και η άλλη ήταν η Δυτική Όχθη. Η Γάζα δεν υπάρχει πια. Έχει καταστραφεί πλήρως και η Δυτική Όχθη έχει γίνει Νέα Γάζα. Αυτές οι δύο σταθερές που έχουν αλλάξει και μόνες αρκούν για να μιλάμε για μια νέα Μέση Ανατολή. Αυτό που έγινε χθες, ξημερώματα, μια επίθεση άνευ προηγουμένου από μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη όπως είναι το Ιράν σε μια ισχυρή μικρή χώρα όπως λέγεται το Ισραήλ, επίσης έχει αλλάξει άρδιν όλο το σκηνικό ευρύτερα. Μέση Ανατολή και κόλπο. Εμείς από την γεωγραφική μας θέση και από την πολιτική μας στάση είμαστε μέσα στη ροή των γεγονότων. Στην κυριολεξία. Είπε ο Γιώργος Τσακίρης πριν ότι οι Εγγλέζοι σήκωσαν από το βάσιο της Κρήτης, το Κροτήρι, τα αεροσκάφη τους και χάρη σε αυτά το Ισραήλ δεν μετράει απώλειες γιατί καταρρύψανε. Η βασική άμυνα ήταν τα αεροπλάνα των Αμερικανών από τα αεροπλανοφόρα και από τη Κύπρου. Το Ισραήλ μπορεί να καυχιέται λοιπόν για μια νίκη, ότι δεν μα χτύπησε το Ιράν ενώ προσπάθησε, αλλά αυτή η νίκη όλοι γνωρίζουν και το Ισραήλ καλύτερα από όλους, ότι επετέφθη με τη βοήθεια των συμμάχων. Το επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ. Σωστά. Και πάνω σε αυτό θέλει να κεφαλαιοποιήσει. Μαθαίνουμε τώρα δηλαδή ότι οι επαφές που κάνουν οι Ισραηλινοί, ειδικά με τους Αμερικάνους, είναι στη λογική του ότι δώστε κάτι, ελάτε εδώ πέρα, βοηθήστε, να φτιάξουμε μια άλλη αρχιτεκτονική. Λοιπόν, αυτό μπορεί να αφορά το Ισραήλ βεβαίως, αφορά και τις άλλες χώρες. Εγώ λέω ότι η Ελλάδα είναι μέσα στο κέντρο των εξελίξεων. Οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Η Μέση Ανατολή, ξαναλέω, άλλαξε δύο και τρεις φορές. Δεν τις προλαβαίνουμε τις αλλαγές και είμαστε πλέον σε χαρτογράφητα νερά. Ούτε την επόμενη μέρα της Γάζας μπορούμε να πούμε ποια θα είναι. Θα χρειαστεί σταθεροποίηση. Μάλιστα. Ούτε αυτό που συνέβη με το Ισραήλ και το Ιράν, πώς έχει αναδιατάξει τις περιφερειακές δυνάμεις στην περιοχή μας. Γιατί κάθε μία από αυτές έχει και σειρές δυνάμεις από πίσω. Γιώργο, πρέπει να ανησυχούμε. Τι αναμένουμε και την επόμενη μέρα από την πλευρά της ελληνικής πλευράς, έτσι. Με βάση τις ευρωπαϊκές πηγές, ναι, πρέπει να ανησυχούμε. Η Ευρώπη είναι προβληματισμένη βαθύτατα, γιατί έχει βρεθεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, εμπλεγμένη σε μια κατάσταση η οποία επιδεινώνεται συνέχεια. Νατοϊκά οι πηγές λένε ότι περιμένουμε αντίδραση από το Ισραήλ, δεν ξέρουν το πότε και το πώς. Θεωρούν ότι το κόστος είναι τεράστιο. Έτσι, για να σας πω ότι χθες το βράδυ η αεράμινα του Ισραήλ μαζί με την αεράμινα της Αμερικής και της Βρετανίας, το κόστος βγήκε περίπου, ανακοινώθηκε περίπου από το ΝΑΤΟ στο 1 δις δολάρια σε μερικές 3-4 ώρες. Επίσης θα ήθελα να διευκρινίσω για την κουβέντα, γιατί το άκουσα πάρα πολλές φορές και από τους δύο πολιτικούς μας καλεσμένους. Δεν μιλάμε για μία επίθεση, μιλάμε για μία αντεπίθεση. Έτσι, έχει προηγηθεί και συγγνώμη που το λέω, αλλά πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Μία επίθεση σε ιρανικό έδαφος. Το προξενείο είναι ιρανικό έδαφος. Αναφέρεσαι στην επίθεση στη Δαμασκό. Αναφέρομαι στην επίθεση στη Δαμασκό, απλά για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Το ανέφερα και στην πρωτομιλία μου. Ναι, οκ. Okay. Απλά για να μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά, έτσι. Έχεις δίκιο, Γιώργο, και το αναφέρεις. Τώρα, αν εμείς πρέπει να ανησυχούμε. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι για το μόνο που ανησυχούν είναι για μικρή κλίμακα τρομοκρατική ενέργεια, αν υπάρξει στις βάσεις τις δικές μας. Όχι, δεν πρέπει να ανησυχούμε, πέραν αυτού που είπε πριν ο Χρυσόστομος, το πόσο θα φτάσει αύριο η ενέργεια, που σύμφωνα πάλι με ευρωπαϊκές πηγές θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
Γιώργο Τσακίρη, Χρυσόστομε Λουκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα. Αν χρειαστεί κάτι, προφανώς θα επανέλθουμε. Λοιπόν.